καμπάνια ενημέρωσης με σκοπό τη δημιουργία πλατιού δικτύου αλληλεγγύης ενάντια στις κατασχέσεις πραγματοποιήθηκε στο ιδεοδρόμιο στην Κατερίνη. Στη συνάντηση, πολίτες και φορείς του νομού συζήτησαν για το τι ισχύει μέχρι σήμερα, τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν άμεσα, τι συμβαίνει στις χώρες που βρίσκονται ήδη στη δίνη των πληστηριασμών και ποια είναι τα εργαλεία νομικά αλλά κυρίως κινηματικά για να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση. Μια διαδικασία αναστολής πληστηριασμού, όταν πλέον θα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι πολυέξοδη και κανείς δεν μπορεί να την αντέξει. Όσο δηλαδή καλή διάθεση και να έχει ο δικηγόρος ή οι δικηγόροι που θα τα αναλάβουν, η διαδικασία από μόνη της είναι πολυέξοδη. Αλλά και δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί και μία αναστολή πληστηριασμού να γίνει, 6 μήνες μετά που θα πάψει να ισχύει η αναστολή, το σπίτι μπορεί να βγει στον πληστηριασμό. Συνεπώς, όπως ορθά τοποθετήθηκε από τους προηγούμενους, το ζήτημα είναι κινηματικό, με την εξής έννοια. Θα πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα, μια αυτοοργάνωση, ήδη υπάρχει σε άλλες πόλεις, πρέπει να το κάνουμε και στην πόλη μας, τόσο πλατή που να αναγκάσει τους βουλευτές και τα κόμματα που συγκυβερνούν να συνεχίσουν αυτή την αναστολή των πληστηριασμών. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, είναι δυνατόν εμείς, καλά, πανελλαδικά ξέρουμε πόσα είναι τα κόκκινα δάνεια. Ξέρουμε πόσα είναι τα κόκκινα δάνεια στην Κατερίνη, στο νόμο Πιερίας. Και αν δεν το ξέρουμε, μπορούμε, υπάρχουν πηγές, δηλαδή κάποιος βουλευτής να το ψάξει και να πει στο νόμο Πιερίας υπάρχουν 200 κόκκινα δάνεια. Με ένα κριτήριο τέλος πάντων. Το θέλουμε αυτό, είναι κρίσιμο. Για να ξέρουμε και εμείς πού θα κολυμπάμε, ας πούμε. Αν μαζέψουμε 10, θα ξέρουμε ότι έχουμε μαζέψει το 5%, ας πούμε, αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι. Αν είναι 20 όλοι και όλοι, είναι οι μισοί έχουν έρθει. Να ξέρουμε την κατάσταση. Από την 1η Ιανουαρίου του 2014 έρεται υπό προϋποθέσεις τόσο η προστασία από πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, όσο και οποιοδήποτε άλλου ακινήτου, ενώ καταργείται και το όριο προστασίας από πληστηριασμούς για οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ. Το θέμα είναι να βγούμε όλοι στους δρόμους, γιατί σήμερα εγώ μπορεί να πληρώνω το δάνειό μου, αλλά αύριο μπορεί να χάσω τη δουλειά μου και να έρθω στη μοίρα του ανθρώπου που δεν έχει. Και τότε τι θα πω, γράψε με και εμένα τώρα θα βγω μαζί στον δρόμο. Όταν ας πούμε λέγαμε δεν πληρώνουμε το χαράτσι στο ρεύμα, εγώ δεν το πλήρωσα. Παρόλο που είχα την οικονομική δυνατότητα να το πληρώσω. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τι του έρχεται. Εγώ έχω την αίσθηση από την Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, έτσι στατιστικά που μίλησα με κάποιους ανθρώπους, ότι δεν το ξέρουν το θέμα. Δεν έχουν πιάσει το υπονοούμενο τι σημαίνει το κυβερνητικό δώρο της πρωτοχρονιάς. Δεν το έχουν πιάσει. Και πρέπει να ενημερωθούν όλοι πάρα πολύ γρήγορα και είμαστε όντως πίσω. Είμαστε πίσω σαν κίνημα. Πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Δεν έχουμε χρόνο.